Κοινότητα στο Λίβανο, Παναγιώτη Ανδριώτη. Τα λέγαμε και χθες βράδυ, κύριε Ανδριώτη. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Καλησπέρα. Σήμερα είναι μια κατάσταση πως όλος ο κόσμος κατεβαίνει να δει τα σπίτια του που έχουν πάσει ζημιά, τα αυτοκίνητά τους, εκεί που δουλεύουν, τα διάφορα μέρη και να δουν τι θα κάνουν με το μέλλον, δηλαδή πώς θα φτιάξουν τα σπίτια τους και τα διάφορα πράγματα. Η καταστροφή, κύριε Ανδριώτη, αντιλαμβανόμαστε, είναι τεράστια και όπως μας εξηγείτε προσπαθούν να κάνουν και έναν απολογισμό της περιουσίας τους. Ναι, ακριβώς είναι. Τώρα ξεκινάνε τα σοβαρά θέματα, οι δυσκολίες, ας πούμε, γιατί ξέρετε ο Λίβανος περνάει από μια μεγάλη οικονομική κρίση εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο. Και περνάει με το κορονοϊό και τα διάφορα πράγματα. Και τώρα σίγουρα δεν θα είναι εύκολο να ο κόσμος να φτιάξει τα σπίτια του, να φτιάξει τις δουλειές του, να αντικαταστήσει τα αυτοκίνητά του με τέτοια οικονομική κατάσταση. Ναι. Και ξέρετε, έχουμε σχεδόν ένα capital control. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς θα το πείσουν οι κόσμοι. Ξεκινήσαν τώρα με τα απαραίτητα, δηλαδή φτιάχνουν μόνο πόρτες και τζάμια στα σπίτια να μπορέσουν να τα κατοικήσουν, και μετά τι θα γίνει, σιγά σιγά θα τα φτιάξουν ή θα έρθουν βοήθειες. Φαίνεται, κύριε Ανδριώτη, πως ήταν η χαριστική βολή για τον Λίβανο, στον οποίο υπάρχει πολιτική αστάθεια. Το 50% των ανθρώπων είναι στα όρια της φτώχειας. Θεωρείτε πως θα καταφέρει σύντομα να αντεπεξέλθει ο κόσμος μετά από όλη αυτή την τεράστια καταστροφή? Τι να σας πω, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Αναρωτιόμαστε όλοι αυτό που το λέτε εσείς. Είναι πολλά δύσκολα τα πράγματα. Το ένα πίσω από το άλλο ήρθανε. Και το καθένα είναι πιο καταστροφικό από το άλλο. Να. Δεν ξέρω πώς θα χειριστούν τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρά, δηλαδή. Έρχεται και μεγάλη βοήθεια, κύριε Ανδριώτη, από πολλές χώρες που θέλουν να βοηθήσουν. Ας ελπίσουμε να είναι αρκετοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.